Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι υγεία και δύναμη να ανταποκριθείτε στο έργο σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στη συνέντευξη τύπου που θα κάνουμε την παρουσίαση για το σήμα της Πελοποννησιακής Συμμαχίας. Και να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση του σήματος, το οποίο συμβολίζει τη θέλησή μας να εργαστούμε συλλογικά, ενωτικά και συνθετικά, χέρι-χέρι όπως μπορείτε να δείτε, με περιφερειακή συνείδηση για να κάνουμε το όραμά μας πράξη. Να γίνει η περιφέρεια Πελοποννήσου πρότυπο ανάπτυξης. Θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε. Με πρωτοπόρο το δημιουργικό και παραγωγικό λαό της Πελοποννήσου να αξιοποιήσουμε τα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας και να αλλάξουμε τη σελίδα. Η ονομασία μας. Η Πελοπόννησο στα αρχαία χρόνια κατάφερε έστω και μια φορά να ενωθεί κάτω από την Πελοποννησιακή Συμμαχία. Σήμερα που η Πελοπόννησος είναι τριχοτομημένη, με δύο νομούς να ανήκουν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ένα μεγάλο μέρος της Αργολίδας να ανήκει στην περιφέρεια Αττικής, οραματιζόμαστε και αγωνιζόμαστε για την ενότητα του νησιού του Πέλοπα. Μια νέα Πελοποννησιακή Συμμαχία μπορεί και να ενώσει και να βγάλει την Πελοπόννησο έξω από τα σημερινά διέξοδα. Η Πελοποννησιακή Συμμαχία σε αυτή την κατεύθυνση θα αγωνιστεί. Μαζί με τον Πελοποννησιακό λαό, αφού δικών του διεργασιών είναι η Πελοποννησιακή Συμμαχία. Θα δώσει τον αγώνα για την ανάπτυξη του τόπου μας, να λειτουργήσουν οι τοπικοί θεσμοί, να έρθουν επενδύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να σταματήσει η νέα γενιά τη μετανάστευση από την Πελοπόννησο. Η δύναμή μας, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Την πολιτική δεν τη βλέπουμε σαν επάγγελμα, αλλά ως προσφορά στον τόπο μας, στην πατρίδα μας. Στηριζόμαστε στις δημιουργικές δυνάμεις της Πελοποννήσου και του λαού και στα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας. Αυτή είναι η δύναμή μας. Με αυτή θα προχωρήσουμε. Κύριε Μπουντρούκα, να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Θέλω αρχικά να μου σχολιάσετε όλα αυτά που ακούω το τελευταίο διάστημα περί της παραίτησής σας, αναφορικά με την παραίτησή σας από τη θέση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και πότε σκοπεύετε να προχωρήσετε σε αυτή την κίνηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα, με μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση, γιατί για μένα κλείνει ένας μεγάλος κύκλος στα επιμελητηριακά δρόμενα και ξεκινάει ένας καινούργιος στην αυτοδιοίκηση του δεύτερου βαθμού. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα, στη συνεδρία της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, καταθέτω την παραίτησή μου από πρόεδρος του Επιμελητηρίου και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου στις 9 Ιανουαρίου η ανάδειξη του νέου Πρόεδρου. Επίσης, στις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει και η παραίτησή μου από Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και θα ακολουθηθεί η αντίστοιχη διαδικασία για την ανάδειξη καινούργιου Πρόεδρου. Για να ολοκληρώσω εγώ την ερώτηση, θέλω να μου πείτε από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο ασυμβίβαστο, όπως γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, τι σας έκανε να πάρετε αυτή την απόφαση. Η απόφασή μου για παραίτηση έγινε αμέσως μετά την απόφασή μου για να κατέβω με υποψηφιότητα για το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεωρούμε ότι δεν έχει σημασία αν υποχρεούμε να παραιτηθώ ή αν ο νόμος έχει ασυμβίβωστα, αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος με τις σχέσεις μου με τους πολίτες και με όλο τον κόσμο. Θέλω να αφοσιωθώ στο ρόλο που θα μου επιφυλάξει ο λαός της Πελοποννήσου βάσει των εκλογών και να κάνω το δυνατόν καλύτερο μέσα από τη συμμετοχή μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
θεωρώ ότι έχουμε και σχέδιο και όραμα και τους κατάλληλους συνεργάτες για να μπορέσουμε να πετύχουμε το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα για την Πελοπόννησο. Θεωρούμε επίσης ότι η παρούσα Περιφερειακή Αρχή, ύστερα από 9 χρόνια θητείας, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της και ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Και πρέπει να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Θα πρέπει μετά από 9 χρόνια κρίσης που βιώνουμε να επεξεργαστούμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο για την Πελοπόννησο, να το ιεραρχήσουμε, να το κοστολογήσουμε και να το υλοποιήσουμε με βάση το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει το συνδυασμό μας. Διαφάνεια, συνέπεια λόγων και έργων και κυρίως αποτελεσματικότητα. Κύριε Μπουντρούκα, ποιο πιστεύετε ότι είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών, των εκλογών της περιφέρειας που θα έρθουν σε λίγους μήνες? Κοιτάξτε να δείτε, όπως σας είπα, μετά από 9 χρόνια κρίσης, δεν βλέπουμε υλοποιήσεις. Και όπως προανέφερα, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε πάρα πολλές εξαγγελίες, αλλά δυστυχώς οι υλοποιήσεις είναι λίγες. Η κρίση, στη διάρκεια της κρίσης, θα πρέπει να παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις και να τις εκτελούμε, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια δυναμική για την οικονομία, να καλύψουμε το ζήτημα της τεράστιας ανεργίας, να μη φεύγουν οι νέοι μας και να ζητούν δουλειές στο εξωτερικό. Και για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται επενδύσεις. Για να γίνουν επενδύσεις θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο τέτοιο φιλικό προς τον επενδυτή. Με αυτόν τον τρόπο και ο άνεργος και ο συνταξιούχος και ο επαγγελματίας θα έχει καλύτερες προοπτικές για να μείνει στον τόπο του. Αυτό λοιπόν είναι το διακύβευμα για μας, να μπορέσουμε να γίνουμε χρήσιμοι και ουσιαστικοί, να λειτουργήσει πολύ καλύτερα το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί όπως είδατε μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί στον κατάλληλο βαθμό και η ευθύνη δεν είναι μόνο της σημερινής Περιφερειακής Αρχής, αλλά είναι και των επικεφαλής των παρατάξεων των προηγούμενων εκλογών, οι οποίοι έφυγαν. Ήρθαν, έδωσαν τον αγώνα τους στον εκλογικό και στη συνέχεια έφυγαν. Με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί στο βαθμό που θα έπρεπε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όλα αυτά λοιπόν μας έκαναν να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση. Εγώ, όπως γνωρίζετε, έχω ακόμα υπόλοιπο θητεία στο επιμελητήριο 3 χρόνια. Θα μπορούσα να παραμείνω στη θέση μου και να παρακολουθώ του μακρόθελ τις εξελίξεις. Αυτό που μας χαρακτηρίζει όμως είναι η διάθεσή μας να προσφέρουμε. Θέλουμε να προσφέρουμε και το κάνουμε άδολα και χωρίς προαπαιτούμενα. Και γι' αυτό είπα ότι όπου μας κατατάξει ο λαός για τις ψήφους του θα κοιτάξουμε να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί. Κύριε Μπουντρούκα, βλέπουμε το σήμα σας να λέγεται Πελοποννησιακή Συμμαχία. Αυτό σε εμάς τους δημοσιογράφους σημαίνει ότι είσαστε ανοιχτός στις προτάσεις που ίσως γίνουν για συμμαχίες από τους άλλους συνδυασμούς. Κοιτάξτε να δείτε, οι προτάσεις δεν γίνονται ούτε κάτω από το τραπέζι, ούτε σε υπόγεια, ούτε πουθενά. Καταρχήν, εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Από εκεί και μετά, και ανάλογα που θα μας κατατάξει ο λαός της Πελοποννήσου, θα γίνουν διεργασίες, θα γίνουν προγραμματικές συμφωνίες και θα καταλήξουμε να είμαστε συνθετικοί. Όπως γνωρίζετε, ο Κλισθένης δεν περιλαμβάνει καμία πρόνοια για περίπτωση που δεν μπορούν να συνεργαστούν κάποιοι συνδυασμοί μεταξύ τους. Δεν είναι όπως την κεντρική κυβέρνηση που αν δεν τα βρουν δύο κόμματα γίνεται καινούργια προκήρυξη εκλογών. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε κάποιο τρόπο να συνεργαστούμε. Αυτό
εμείς θα το υπηρετήσουμε με αρχές και με αξίες. Κύριε Μπουντούκα, πάνω σε αυτή την απάντηση που δώσατε στην εσείς για το κλειστένι, τι εκτιμάτε, ότι θα βελτιώσει τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης και θα την αναβαθμίσει, ή ότι ίσως, όπως λένε κάποιοι, είναι κάτι το οποίο έρχεται να το υιοθετήσει μια χώρα και, ένας θεσμός της αυτοδιοίκησης, η οποία δεν έχει συνηθίσει στις αρέσεις, δεν έχει αυτή την κουλτούρα. Κοιτάξτε, να σας απαντήσω. Καταρχήν, υπάρχουν δύο ζητήματα. Το θετικό του πράγματος είναι ότι περισσότεροι συνδυασμοί, πιο πολλοί άνθρωποι θα εμπλακούν σε αυτή την ιστορία και αυτό είναι καλό και για τη δημοκρατία και για τους νέους κυρίως, οι οποίοι απέχουν και με αυτόν τον τρόπο έμεσα θα μπουν και στα ζητήματα της πολιτικής που τους αφορά και θα έπρεπε να ήταν και πιο ενεργοί. Από την άλλη, επίσης είναι γεγονός ότι ως λαός, ως ιδιοσυγκρασία, δεν έχουμε μεγάλη κουλτούρα συνεργασιών. Αυτό είναι ένας κίνδυνος, ο οποίος μπορεί να αποβεί κακώς, αλλά μπορεί να είναι και ένα κίνητρο για να περπατήσουμε και να μάθουμε και να συνεργαζόμαστε και να πάμε και σε επόμενα βήματα συνεργασιών. Θα παρακαλούσα πάνω σε αυτό και τους άλλους συνυποψηφίους, το έχω ξαναπεί, εμείς προβάλλουμε και τον πολιτικό πολιτισμό παράλληλα για να μπορέσουμε να έχουμε συνεργασίες στο επόμενο διάστημα. Θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί σε σχέση με προσωπικούς χαρακτηρισμούς και όλα αυτά τα πράγματα και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν έχουν βγει τα μαχαίρια στην προεκλογική εκστρατεία, δύσκολα μετά να μπορέσεις να κάνεις κάποιο τύπο συνεργασία. Κύριε Μπουντούκα, χρόνια πολλά και καλή προεκλογική διαδικασία. Σε παρακαλώ πολύ, διευκρινίστε με απλά λόγια για να κατανοήσουν όλοι τι είναι αυτό που λέτε εδώ, τι εννοείτε. Οραματιζόμαστε και αγωνιζόμαστε για την ενότητα του νησιού του Πέλοπα. Μιλάτε για γεωγραφική και διοικητική ενοποίηση, με ό,τι αυτό πιθανώς προκύψει μελλοντικά, γιατί ανοίγεται ένα θέμα το οποίο δημιουργεί και ένα άγχος επιπρόσθετο σε υπαλλήλους της περιφέρειας Πελοποννήσου, εάν κάποια στιγμή γίνει κάτι τέτοιο και η έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου διεκδικηθεί από την Πάτρα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί ανοίγεται αυτό το θέμα και το βάζετε μάλιστα και σε μια διακήρυξη την πρώτη. Τι ακριβώς εννοείτε με αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή όλη η προσπάθεια που γίνεται για την προβολή της Πελοποννήσου είναι λειψή. Υπάρχουν προϊόντα που βγαίνουν στην Πάτρα και στον Πύργο, στον νομό Ηλίας, τα οποία δεν έχουν την ταυτότητα της Πελοποννήσου. Αυτό είναι ένα έλλειμμα και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και ένα ζήτημα ότι όσο πιο δυνατή γίνει η περιφέρεια σε κάποια στιγμή, τόσο καλύτερες συνέργειες θα προκύψουν και θα μπορέσουν τα πράγματα να προωθηθούν ακόμα παραπάνω. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι η γεωγραφική ενότητα της Πελοποννήσου θα έπρεπε να είναι και διοικητική. Από εκεί και μετά, τα ζητήματα που θα είναι η πρωτεύουσα και τι γίνεται με τους υπαλλήλους είναι επόμενη κουβέντα, την οποία θα την αντιμετωπίσουμε όταν έρθει η ώρα και αν έρθει και αν υπάρχει τέτοια βούληση. Άλλωστε, εμείς από την ενασχόλησή μας με τα επιμελητηριακά θέματα, την ενότητα της γεωγραφικής περιφέρειας Πελοποννήσου την κάναμε πράξη και μέσω του Πελοπόννησος Expo, όπου σε αυτή τη διοργάνωση συμμετείχαν και ο νομός Ηλίας και ο νομός Αχαΐας, με πολύ καλά αποτελέσματα θα έλεγα και με πολύ σοβαρές συνέργειες και οικονομικές. Κύριε Μπουντούκα, πιστεύετε ότι η μυθική Πελοπόννησου που έχει προβάλει αυτή τη στιγμή η παράταξη του κύριου Τατούλη, πιστεύετε ότι δεν είναι ένα δυνατό brand name για την Πελοπόννησο? Ναι, αυτό θα θέλαμε. Το brand και στον τουρισμό και στο
προϊόντα, αλλά θα έπρεπε να περιλαμβάνει, κατά την άποψή μας, όλη τη γεωγραφική περιφέρεια της Πελοποννήσου. Γιατί κοιτάξτε τώρα, αυτοί προβάλλουν τον Μπραντ, η Αχαΐα και η Ηλία, West Greece. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι το καλύτερο. Και δεν μπορεί να πεις, ας πούμε, ήμουνα προχτές στην Κυπαρισία. Και από τη Ζαχάρο, στα 10 χιλιόμετρα, ξεκινάει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Δηλαδή, τη Ζαχάρο στο προϊόν είναι, ας πούμε, Δυτικής Ελλάδας και της Κυπαρισίας είναι Πελοποννήσου. Υπάρχει ένα θέμα. Εγώ έκανα την παρέμβαση για τη διευκρίνηση, γιατί εκτιμώ, χωρίς να υπάρχει λόγος, ανοίγουμε ένα ζήτημα διεκδίκησης μελλοντικής πιθανής έδρας της νέας περιφέρειας Πελοποννήσου, της Εμείς δεν μιλήσαμε. Και λέω, εάν αυτό είναι στον προγραμματικό σας λόγο. Εμείς δεν μιλήσαμε για έδρα. Ξεκινάμε με την διαπίστωση ότι η Πελοπόννησος είναι τριχοτομημένη και κατά την άποψή μας θα έπρεπε να είναι ενιαία. Και κυρίως από άποψη οικονομική και διοικητική. Από εκεί και μετά, αυτή είναι μια κουβέντα η οποία ούτε είναι της αρμοδιότητας της περιφέρειας, ούτε τίποτα, είναι της κεντρικής κυβέρνησης, όπως καταλαβαίνετε. Είναι θέση μας ότι θα ήταν πολύ καλύτερα αν η Πελοπόννησος ήταν ενιαία και αδιαίρετη. Από εκεί και μετά, ποια θα είναι η πρωτεύουσα, ποιος θα ηγείται της όλης ιστορίας, πού θα πάνε οι υπάλληλοι, είναι κουβέντα που θα πρέπει να γίνει εφόσον αρχίσει η κεντρική κυβέρνηση να ασχολείται με αυτό το ζήτημα.